Στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλο θα συζητηθεί το θέμα του γκαράζ της οδού Φιλελλήνων στην καρδιά της πόλης που έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Με αφορμή ερώτηση της επικεφαλής της μέζωνας μειοψηφίας του Δήμου Βόλου Ζέδας Μακρύ που κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για κολυσιεργία και αδυναμία παρέμβαση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αποκάλυψε σήμερα ότι τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε νόμος που δίνει παράταση 12 μηνών στις κατασκευαστικές εταιρείες να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν έργα που εκκρεμούν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ανάδοχος εταιρεία του γκαράζ της Φιλελλήνων έχει τη δυνατότητα να παραδώσει το έργο μέχρι το Μάρτιο του 2013. Ωστόσο, ο Δήμος Βόλου, που της έδωσε ήδη παράταση η οποία εξέπνευσε προδημήνου, έχει το δικαίωμα να την κηρύξει έκπτωτη παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν κάποιες εργασίες στους 7 υπόγειους ορόφους του γκαράζ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσω ότι όχι μόνο δεν παρατήσαμε αυτό το έργο στην τύχη του, αλλά επειδή πριν από όλα αυτό που πρέπει να πριτανεύει είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου και για να μην υπάρχει καμία ζημιά σε βάρος του δημοτικού συμφέροντος, επανειλημμένα έχουμε φέρει το θέμα με τις συγκεκριμένες αποφάσεις που σας προανάφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις συγκεκριμένες επιλογές που έγιναν. Η εταιρεία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ουδέποτε εγκατέλειψε το έργο και επικαλούμενη την οικονομική κρίση ζητά νέα παράταση, καθώς όπως αναφέρει έχει κατασκευάσει ήδη το 75% του γκαράζ, ξοδεύοντας σχεδόν 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον νόμο, η παράταση για επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο νόμο 3299 και χρηματοδοτούνται παίρνουν παράταση κατά ένα έτος από την ημέρα ψήφισης του νόμου. Δηλαδή μέχρι και την άνοιξη του 2013 έχει περιθώριο η εταιρεία. Η εταιρεία. Αυτό το καινούριο δεδομένο οφείλει να το επανεξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Σημασία έχει πάντως ότι το συγκεκριμένο έργο παραμένει ημιτελές τη στιγμή που η πόλη στενάζει από το κυκλοφοριακό πρόβλημα και λαμβάνονται διαρκώς αποφάσεις για τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και την κατάργηση και άλλων θέσεων στάθμευσης. Με αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας υπόγειων χώρων στάθμευσης στην πλατεία Πανεπιστημίου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ προκειμένου να αναπλαστεί. Με τα νέα δεδομένα της νομοθεσίας από πέρσι, δεν μπορούν να γίνουν υπόγεια οι χώροι στάθμευσης, δηλαδή πάρκινγκ, κάτω από κοινόχρηστους χώρους όπως είναι οι πλατείες. Με βάση αυτό το δεδομένο, αλλά και την εκφρασμένη βούληση, ακόμα από την προεκλογική περίοδο της Δημοτικής Αρχής, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε πραγματοποίηση αυτού του δεδομένου. Πολύ περισσότερο που προσκρύει πλέον και στην ομολογία.